Μαθαίος Γιαννούλης μιλάει στο pop-up για τον Ιορδάνη Παπακυριακού για το σκληρό κόσμο της νύχτας. Όταν άρχισα να μπαίνω στη νύχτα, είδα ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως το ονειρευόμουν. Είχα πάρα πολύ πόλεμο. Ισόπλατα μαχαιρώματα. Ισόπλατα μαχαιρώματα, όχι από συναδέλφους. Εντάξει, κάπου ναι, μεν με τρόμαξε, αλλά από την άλλη με έκανε πιο πεισματάρι. Ξεκίνησες τελείως μόνος σου. Έγραψα σε μια κασέτα τότε στην Κολούμπια. Πήγα στην Κολούμπια, αλλά τότε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για να γραφτεί αυτή η κασέτα. Έδωσες. Ναι, πάρα πολλά. Δηλαδή, ένα οικόπεδο πούλησα για να κάνω μια κασέτα. Όταν ο γιατρός σου ανακοίνωσε ότι έχεις καρκίνο στο λαιμό, ναι, φοβήθηκες, τρόμαξες, γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται. Χάθηκα. Σκοτεινιάσαν τα πάντα. Και το είχα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Σταυρός κιόλας πάνω. Όχι, μου αφαιρέσανε. Ευτυχώς ήταν καλοήθης. Αφαιρέθηκε και τέλειωσε το θέμα. Όλα καλά. Απλά το θέμα είναι ότι ούτε η γυναίκα μου ούτε το παιδί μου είχε μάθει τίποτα. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα έκανε περίπου 20 μέρες. Δεν έμαθα κανείς τίποτα.